φίλους εδώ έχουμε δίδες εργασίες. Υπάρχει αρκετή εξέλιξη εργασιών αυτή τη στιγμή, των λιμενικών έργων σε αυτή τη φάση. Είμαστε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει. Δηλαδή, ο στόχος είναι ότι το Γενάρη, τον Ιούνιο, με συγχωρείτε, του 2019, να παραδοθεί η Μαρίνα σε πλήρη λειτουργήσιμη κατάσταση, έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχθεί σκάφη και κόσμο, διότι θα είναι και η εμπορική ζώνη τελειωμένη. Έπειτα θα παραδοθούν οι οικιστικές μονάδες, οι οποίες αποτελούνται από επαύλεις και διαμερίσματα σε δύο ψηλά κτίρια. Είδαμε όλοι σήμερα ότι η Μαρίνα της Αγίας Νάβας είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων της και μάλιστα με πολύ σημαντική, πολύ σημαντικά ωφέλη ήδη για την επαρχία Ναμοχώστου του, τόσο οικονομικά αλλά και προβολής της Αγίας Νάβας, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες προβολής της Μαρίνας του εξωτερικών και ότι όλοι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον αυτή τα ωφέλη που υπάρχουν σε χώρες και σε κόσμο ο οποίος είναι υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων. Κάτι άλλο το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι η δέσμευση που υπάρχει από τη Μαρίνα ότι θα προσλάβει προσωπικό τοπικά, κάτι πολύ σημαντικό τις σημερινές μέρες, το οποίο από ό,τι έχουμε ενημερωθεί θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια με την άρση των εργασιών, ιδιαίτερα για τα κατασκευαστικά των πύργων και των οικιστικών αναπτύξεων που θα υπάρχουν στη Μαρίνα. Η Αγία Νάβα συνεχίζει να υλοποιεί αυτό που ονομάζουμε την ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία και η Μαρίνα αποτελεί το σημείο αναφοράς μέσα σε αυτήν τη στρατηγική για να συνεχίσουμε και να έχουμε και μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη προς όφελος όλης της επαρχίας αλλά και της Κύπρου.